15ος αιώνας. Ο γαλαξίας μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Πολεμικά σκάφη της μοχθηρής βοσκονικής αυτοκρατορίας επιτίθενται σε εμπορικές βάσεις του γαλαξία με νέα καταστροφικά όπλα και εγκαθιστούν δικές τους αποικίες. Η γαλαξιακή περίπολος έστειλε το ταχυσκάφος Βρυτάνια για να ανιχνεύσει τα μυστικά όπλα των βοσκόνων. Οι άνδρες που επομίστηκαν αυτή την αποστολή ήταν οι Lensman, επίλεκτοι πολεμιστές από τη δύναμη της γαλαξιακής περιπόλου. Οι Lensman, οπλισμένοι με τη δύναμη του φακού, κατάφεραν μετά από σκληρές μάχες να ανακαλύψουν τις μυστικές πληροφορίες. Αλλά στο ταξίδι της επιστροφής τους περίμενε μια πολύ σοβαρότερη απειλή από αυτήν που είχαν ήδη κατατροπώσει. Το κρίσταλο των άστρων. Αρχηγείο της γαλαξιακής περιπόλου. Καλησπέρα, Ναβαριά Χέινς. Αποκαταστήσατε επαφή με τον Βρυτάνια? Πολύ αμυδρά. Σίγουρα οι βοσκόνοι παρεμβάλλουν ισχυρά παράσιτα. Έπρεπε να έχει επιστρέψει. Μην ανησυχείτε, οι Lensman είναι οι πιο ικανοί άνδρες που έχουμε. Θα βρουν κάποιο τρόπο να μας στείλουν τα στοιχεία. Όλα εξαρτώνται από αυτούς. Η ελευθερία ολόκληρη του γαλαξία κινδυνεύει. Ανιχνευτές εντόπισαν το περιπολικό σκάφος Βρυτάνια στον τετράκυκλο Δέλτα. Αυτή τη στιγμή εισέρχεται στο ηλιακό σύστημα Β32, προορισμό στον πλανήτη Σμικουή. Το Βρυτάνια, το εντοπίσαμε. Βρυτάνια καταδιώκεται από τα σκάφη των βοσκόνων. Ακόμα και οι Lensman δύσκολα γλιτώνουν από τον ύπουλο εχθρό. Ας τους φυλάει ο ουρανός. Βρίσκεις το μελά σου. Ξεκινάμε. Σολ, πώς σου φαίνεται η καινούργια σοδιά, Τέλεια, κύριε Κίνισον. Θα πιάσετε πολλά αν την πουλήσετε. Αν πουλήσω εσένα, πόσα θα πιάσω? Προς Θεού! Δεν πιστεύω να μιλάτε σοβαρά. Μη φοβάσαι, Σολ, ένα αστιάκι έκανα μόνο. Δεν σε πουλάω εσένα. Η ζωή εδώ χωρίς τη συντροφιά σου θα ήταν γεμάτη πλήξη. Είσαι ο μόνος που μου έμεινε από τότε που ο Κιμ έφυγε για τη γη. Μπας, μ' ακούς? Πεντακάθαρα, Κιμ. Σ' αρέσει το καινούριο σκάφος μου. Καινούριο? Θα αστιεύεσαι. Αυτό μοιάζει σαν προϊστορικό. Στα αλήθεια, αυτές οι λαβίδες μου θυμίζουν δεινόσαυρο. Hey, Buzz, έλεγξέ τες. Δεν μου φαίνονται σταθερές. Μη προσβάλλεις έτσι τη σακαράκα μου, γιατί θα πληγωθεί και θα σου φερθεί άσχημα. Παίρνω πίσω ό,τι είπα. Μη φοβάσαι, σε έχει κιόλας συγχωρέσει. Hey! Σαν τα χιόνια! Καλώς σε βρήκα. Όλα είναι έτοιμα. Μόλις διατάξεις φεύγουμε για τη γη. Έλα να δεις το σκάφος μου. Είναι λίγο ντεμοντέ, αλλά είναι κλασικό. Δεν λέω βέβαια ότι παίρνει βραβείο καθαριότητος, αλλά θα διορθωθεί. Κοίταξε εδώ, Κιμ. Δεν φτιάχνουν πια τέτοια χερούλια σήμερα. Γερός αβράχος. Βλέπεις? Πέσαμε στο σάπιο. Ο τύπος που μου το πούλησε μ' άφησε να το οδηγήσω. Είναι φυσάκι. Και από αντοχή, πέτρα. Βλέπεις? Ω Θεέ μου. Θα είναι σκληρό για τον πατέρα σου να μείνει μόνος του εκεί κάτω. Δεν θα κουράζεται πολύ χωρίς εσένα. Άμπα, έχει το Σόλ να τον βοηθάει. Θα του λείψεις. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει το γιο του με ένα ρομπότ. Δεν είναι το ίδιο. Α, καταφωνεί. Γεια σου, παλιόφιλε. Γεια σου και σένα, Μπάζ. Τι είναι, α? Τεμπελιάζω μέχρι να βρεθεί καμιά αποστολή. Ο Κιμ πρέπει να έχει φτάσει. Ναι, εδώ είναι. Μόλις το ξανάρχισα στο καινούριο μου σκάφος. Γεια σου, μπαμπά. Γεια σου, μικρέ. Πώς σου φάνηκε το σκάφος? Καλή παλιατζούρα είναι, σαν τα μούτρα του. Άκουσα και να με πει παλιατζούρα! Ξέρω ότι πρέπει να φύγετε πρωί-πρωί, αλλά γιατί δεν έρχεστε να φάμε μαζί απόψε? Γιατί όχι, ετοίμασε το τραπέζι. Άγνωστο σκάφος κατευθύνεται όλα τα βος προς επιφάνεια πλανήτου Μικουί. Μπας, βλέπεις το σκάφος στο ραντάρ σου? Το βλέπω, μοιάζει να είναι εκτός ελέγχου. Πάει κατευθείαν προς την πόλη. Αν δεν το σταματήσουμε θα σκοτωθούν χιλιάδες. Κιμ, πρέπει να το προσεγγίσεις. Αμέσως! Σκάφος της γαλαξιακής περιβόλου. Ετοιμάζομαι να το πλευρίσω για να μπω μέσα. Αν τα συστήματα του λειτουργούν, θα προσπαθήσω να το προσγειώσω ομαλά. Μπαμπά, μ' ακούς? Μπήκα μέσα. Προσπάθησε να το πιλοτάρεις. Εντάξει. Και πρόσεξε. Καλά. Το έθεσες υπό έλεγχο? Σχεδόν. Θα το προσγειώσω στα χωράφια. Ανησυχείς, θα γίνεις καλά. Στηρίξου πάνω μου. Όλα εξαρτώνται από σένα. Δεν θα γλιτώσουμε από τη χημική ακτίνα των βοσκόνων. Εκτός αν πας στη φόρμουλα του αντίδοτου στον ναυαρχό Χέιντς. Ηρέμησε τώρα. Σε λίγο θα έρθουν οι πρώτες βοήθειες. Εντάξει. Αισθάνομαι κάτι περίεργο, σαν ακτινοβολία. Τι είναι αυτό στο χέρι σου? Είναι ο φακός. Τώρα ανήκει σε σένα. Αυτός ο φακός πρέπει να φτάσει στον ναύαρχο Χέιντς. Συγγνώμη, αλλά δεν τον ξέρω. Το στρατηγείο πρέπει να πάρει τις πληροφορίες του φακού. Μα τι... Είναι η πρώτη φορά που ένας τόσο νέος σαν και εσένα φορά το φακό. Σε διαλέξαμε για την εξυπνάδα και τον ηρωισμό σου. Κιμ Κίνισον, τώρα είσαι ένας Λένσμαν. Πριν από λίγο ήταν στο χέρι σου και τώρα στο δικό μου. Απίστευτο, αλλά αληθινό. Γιατί διάλεξαν εμένα? Δεν έχω ιδέα τι είναι ο φακός, ούτε ξέρω πώς το χρησιμοποιούν. Πώς θα γίνω ο Λένσμαν? Κατάφερες! Είσαι καταπληκτικός πιλότος! Περνάς τις εξετάσεις με άριστα! Ανησύχησα πάρα πολύ. Δεν υπήρχε λόγος. Εγώ είμαι μια χαρά. Αλλά ο πιλότος δυστυχώς είναι άσχημα. Πώς νιώθεις, φίλε? Αυτός έχει παγώσει. Θα έχει πεθάνει εδώ και 2 ώρες. Τι είναι αυτό στο χέρι σου? Δεν πιστεύω στα μάτια μου. Είναι τρελό, αλλά όταν ο πιλότος βγήκε από το σκάφος ήταν στο χέρι του. Και όταν πέθανε μεταφέρθηκε στο δικό μου. Άρα ο πιλότος ήταν... Λένσμαν. Ακριβώς. Και τώρα ο Κιμ είναι κι αυτός Λένσμαν. Προέρχονται από την ακτινοβολία ενός καταστροφικού δορυφόρου που έχει σαν στόχο τον πλανήτη Μικουή. Η Βοσκόνη θα κυνηγάει τον άνθρωπο. Αυτό κάνουν συνήθως. Μόλις κάποιος που κυνηγάνε προσγειωθεί σε ένα πλανήτη, τον ανατινάζουν. Επίκειται άμεση καταστροφή του πλανήτη. Κιμ, εσύ με τον Μπάζ μπείτε στο Βρυτάνια και φύγετε. Θα πάρω το σκάφος του Μπάζ. Μα δεν θα μπορέσεις, θα σε βομβαρδίσουν. Άσε τα λόγια και κάνω ό,τι σου λέω. Για χαρά. Παπά, δεν έχεις πιθανότητα να γλιτώσεις. Καμιά. Μου αρκεί να γλιτώσεις εσύ. Φύγε τώρα, σε διατάζω. Πολεμικά σκάφη των Βοσκόνων. Ο πλανήτης θα εκραγεί σε 30 δευτερόλεπτα. Τότε να βγούμε από την τροχιά. Μια στιγμή, κύριε. Ένα σκάφος φεύγει από την άλλη μεριά του πλανήτη. Εδώ είναι το Βρυτάνια. Αν αφήσετε τον Βρυτάνια να ξεφύγει, θα θυμώσει όλους. Μη μου το θυμίζεις αυτό, σκασμοζοϊδίο. Πρέπει να το καταστρέψουμε. Πολεμικά πλοία των Βοσκόλων μας πλησιάζουν επικίνδυνα. 10. Ακριβώς. Το πετύχαμε, μας πέρασαν για το Βρυτάνια. Δυνατότητα διαφυγής μηδαμινή. Το ξέρω. Πατέρα, μ' ακούς? Σε ακούω, Κιμ. Ο πολεμικός στόλος των Βοσκόλων πλησιάζει το στίγμα σας. Πρέπει να τους ξεφύγετε. Κιμ, άκουσε με. Σημασία έχει να επιβιώσεις εσύ. Είσαι από τους λίγους που έχουν επιλεγεί να φορούν το φακό. Σου δόθηκε η μεγαλύτερη τιμή και η μεγαλύτερη ευθύνη που γνώρισε η ανθρωπότητα. Η μοίρα σου έχει γραφτεί, όπως και η δική μου. Να τιμήσεις το όνομά μας. Ήταν σπουδαίος, ένας από τους πιο γενναίους. Τώρα, ας αναπαύεται εν ειρήνη όπου κι αν βρίσκεται. Αν δεν είχε χάσει το χέρι του στην περίπολο, θα ήταν τώρα Λέντσμαν. Να φανεί σαν τάξιός του. Θυμήσω το όνομά σου, πατέρα. Ορκίσου. Προσπάθησε να φύγει, αλλά τον καταστρέψαμε μαζί με τον πλανήτη. Είσαι σίγουρος? Έχεις αποδείξεις ότι ο Λέντσμαν είναι νεκρός? Όχι, Εφέντη. Έχεις υποτιμήσει τη δύναμη του φακού. Μάλιστα, Εφέντη, εγώ δεν εγκρίνω τον τρόπο που έγινε η επιχείρηση. Και τι θα έκανες εσύ? Δεν χρησιμοποίησες όλα τα μέσα. Άρα υπάρχει μια πιθανότητα να είναι ζωντανός ο Λέντσμαν. Μεγαλειότατε, σας υπόσχομαι, θα τον σκοτώσω. Απέτυχες. Όχι, δεν υπάρχει δικαιολογία. Φλίξτη, είσαι τώρα αρχηγός της αποστολής. Μη με απογοητεύσεις. Μάλιστα, Φέρνη. Hey, Κιμ, θες να ρίξεις μια ματιά σε αυτά τα όπλα που βρήκα στην αποθήκη? Μπαμ! Πιάσε! Αυτός ο πέλεκης είναι πολύ σπάνιο αντικείμενο. Έχω να δω τέτοιον από τις μέρες της Γαλαξιακής Επανάστασης, αλλά είναι σπουδαίο όπλο. Τι συμβαίνει? Σαν κάτι να έχει εξουδετερώσει τη βαρύτητα. Ωρα, που βρήκε! Αχ, το κεφάλι μου. Μπας, που βρίσκεσαι, είσαι καλά? Περίμενα να ελέγξω πρώτα τις ζημιές και μετά θα σου πω. Για στάσου μια στιγμή, νομίζω πως ακούω βήματα. Κάτα τα χέρια, άστον ήσυχο! Είπα άστον ήσυχο! Τάσου ακίνητος, είμαστε της Γαλαξιακής Περιπόλου. Της Περιπόλου? Είμαστε επίγουσα αποστολή διάσωσης, άσε το όπλο σου κάτω. Άκου, επίγουσα αποστολή, κι μ' ακούς, επίγουσα λέει. Πού ήσασταν τόσες ώρες? Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Το σκάφος το οδηγούσε ένας Λέντσμαν, είναι ζωντανός? Δυστυχώς όχι. Για φαντάσου, δεν έχει ούτε γρατσουνιά. Κανένας άλλος από το πλήρωμα? Δεν είδα κανέναν. Από όσο ξέρω ήμασταν οι μόνοι στο σκάφος. Για να δω λίγο το χέρι σου. Μα δεν έχει τίποτα, είναι μια χαρά. Άσε εμάς να το κρίνουμε αυτό. Έχει το κακό του πιλότου. Τι? Πού τον βρήκες? Μου τον έδωσε ο ίδιος πριν πεθάνει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Μου είπε να τον πάω σε κάποιον ναύαρχο Χέινς. Μα δεν είναι δυνατόν. Αποκλείεται. Ο φακός δεν μεταφέρεται. Αλήθεια. Αισθάνεσαι καλά? Τι είναι πάλι? Σίγουρα αισθάνεσαι καλά. Μας ανακάλυψαν οι βοσκόνοι. Κρίς, μπορείς να οδηγήσεις τον Βρυτάνια? Μπορώ. Εμείς πρέπει να φύγουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να οδηγήσει τον Βρυτάνια πίσω στη βάση. Πάμε! Καλύτερα να προσδεθείτε γιατί θα αναπτύξουμε ταχύτητα. Ελπίζω να γλιτώσουμε. Κι αν οι βοσκόνοι πιάσουν το περιβολικό, μπορείς να το εντοπίσεις. Προσπαθώ. Να το. Θα πλησιάσω την εικόνα. Ετοιμάζεται να επιτεθεί στα σκάφη των βοσκόνων. Απάνω τους, Χέντερσον. Χέντερσον. Το χτύπησαν. Πάμε να φύγουμε γρήγορα από εδώ. Πρέπει να επικοινωνήσω με το αρχηγείο. Εμπρός αρχηγείο, μ' ακούτε? Εδώ Βρυτάνια. Σ' ακούμε, Βρυτάνια. Μας επιτίθενται οι βοσκόνοι. Χτύπησαν ήδη το σκάφος του Χέντερσον. Ο Λέντσμαν είναι καλά. Είναι ακόμα στο σκάφος σας. Ο Λέντσμαν σκοτώθηκε και ο φακός του μεταφέρθηκε σε ένα νεαρό. Hey, έχω και όνομα. Για φαντάσου. Δεν θα μας το πεις. Κιμ Κίνισον. Εμπρός αρχηγείου, μας πυροβολούν. Εμποδίζουν την επικοινωνία μας. Πρέπει να μπούμε στο υπερδιάστημα. Κρατηθείτε γερά. Πρώτη φορά με οδηγεί γυναίκα. Κρίς Μαντούγκαλ με λένε ή απλά Κρίς. Κρίς, μπορούμε να βοηθήσουμε σε τίποτα? Να κάνετε το σταυρό σας. Η είσοδος στο υπερδιάστημα είναι πολύ επικίνδυνη. Και με τα δυο χέρια. Κρατηθείτε. Κοπέλα μου, είσαι η τέλεια σοφερίνα. Με τρόμαξες. Δεν παθαίνεις τίποτα εσύ. Κιμ, πρέπει να σου πω δύο λόγια για το φακό που έχεις στο χέρι σου. Τι να μου πεις? Αυτός ο φακός έχει γίνει ειδικά για τον πιλότο του Βρυτάνια. Είναι προσαρμοσμένος με τα δικά του βιοεγκεφαλικά κύματα και κανείς άλλος δεν μπορεί να τον φορέσει. Τότε τι κάνεις στο χέρι μου? Δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι πρέπει να τον πάμε στο αρχηγείο. Οι βοσκόνοι έχουν ένα νέο χημικό όπλο και η φόρμουλα του αντίδοτου είναι αποτυπωμένη στο φακό. Αυτή η φόρμουλα είναι πια το μόνο εμπόδιο στην πλήρη κατάκτηση του γαλαξία μας από τους βοσκόνους. Γι' αυτό θέλουν να τον πάρουν στα χέρια τους. Έτσι εξηγείται το όπλο. Πρέπει να ξαναμπούμε στο φυσιολογικό διάστημα. Σε διέταξα να καταστρέψεις τον Λέσβαν. Και εσύ δεν το έκανες. Η υπομονή μου εξαντλείται, καταλαβαίνεις? Ναι, Αφέντη, μεγάλε χέλμος. Εγώ ήξερα από την αρχή πως το μικρό σκάφος μας είχε παραπλανήσει. Ο Λέσβαν μας ξέφυγε. Σκασμόφλιν! Σε προειδοποιώ. Φλίξτι, άκουσες τον Σλίχ? Ναι, Αφέντη. Με απογοήτευσες. Μεγάλε Χέρμοντ, σου αρκίζομαι. Δώσε μου μια ευκαιρία και να σου πάρω την άλλη φορά. Σλίχ, τώρα εσύ είσαι αρχηγός. Δουλώσες, μεγάλε Χέρμοντ, δεν θα σας απογοητεύσω. Να μου φέρεις αυτό το φακό. Πλανήτης Τέλγκον. Η καταιγίδα νετρονίων μας έκανε ζημιές. Να είμαστε καλά, να τις διορθώνουμε. Εσύ να κάνεις πάλι το σταυρό σου, Μπάζ, γιατί την προηγούμενη φορά που τον έκανες βγήκε σε καλό. Εντάξει, Κρίς, ό,τι πεις εσύ. Τι να έγινε το μαγνητικό μου, Κατσαβίδη? Πάω να το βρω. αφήνεις τη βοτανολογία για άλλη ώρα. Πρέπει να φτιάξουμε τις βλάβες. Έρχομαι. Ο Κιμ μοιάζει πολύ αφηρημένος. Ναι, έχασε τον πατέρα του. Ω, δεν το ήξερα αυτό. Α, άστο σε μένα, Κιμ. Θα είσαι κουρασμένος. Δεν είμαι καθόλου κουρασμένος. Λυπάμαι πολύ για τον πατέρα σου, Κιμ. Καλοσύνη σου. Ευτυχώς κάποιος με σκέφτηκε. Πάντα σε σκέφτομαι. Να σε ρωτήσω κάτι, Μπάζ. Ναι, βέβαια. Δεν είναι όμορφη, Κρίς? Όμορφη. Ναι. Μάλλον. Αν βέβαια σ' αρέσουν οι κοντές γυναίκες. Κοντές? Μα γιατί το κάνει αυτό? Περίεργο, σαν κάτι να άκουσα. Είσαι ασφαλής τώρα. Είσαι καλά? Καλά. Δεν νομίζεις ότι είναι λίγο παράλογο να φοβάσαι κάποιον που σου έσωψε τη ζωή? Έχεις δίκιο. Θα είσαι νέος, Λένσμαν. Αλλιώς δεν θα χρειαζόσουν τη βοήθειά μου. Συγγνώμη. Με λένε Γουόζερ. Φοράω κι εγώ φακό. Εμένα με λένε... Ναι, μη μιλάς. Χρησιμοποίησε το φακό. Συγκέντρωσε τη σκέψη σου και εγώ θα σε ακούσω. Με λένε Κιμ Κίνισον. Μπράβο σου, Λένσμαν. Και τώρα να βρούμε τους φίλους σου. Τα φυτά που σας επιτέθηκαν ελέγχονται από την αυτοκρατορία των Άγγανων που κρατούν εχμάλωτους τους φίλους σου. Η Άγγανον είναι μια από τις πιο αιμοδιψείς φυλές στην αυτοκρατορία των Βοσκόνων. Η σωτηρία των φίλων σου είναι δύσκολη. Πρέπει να ενεργήσουμε προσεκτικά. Τι ήταν αυτό? Βοσκονική περίπολος. Έχει πολλές. Μάλιστα. Η Βοσκονική Αυτοκρατορία προμηθεύει τους Άγγανον με τον Θιονίτη, ένα επικίνδυνο ναρκωτικό. Οι Άγγανον είναι εθισμένοι σε αυτό και έτσι είναι υποτελεί στους Βοσκόνους. Μια παρενέργεια του Θιονίτη είναι η συνεχής ανάγκη για φαγητό. που για τους Άγκανον σημαίνει ένα και μόνον ένα πράγμα, ζωντανή σάρκα. Εγώ είμαι εδώ. Πάμε. Κιν, περίμενε. Στάσου πίσω μου, Χρυς. Μη, Χρυς. Πας. Έρχομαι. Θα σας γλιτώσω. Κιν! Χρυς! 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 Μπας! Τώρα θα σε βγάλω! Θα έλεγα να φύγουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ποιος είναι αυτός? Είναι με το μέρος μας. Πάμε πριν μας βρουν οι βοσκόνοι! Ενεργοποιήθηκε ο φύλακας στο φως γρήγορα. Αν έρθουν ταυτόχρονα και από τις δύο μεριές χαθήκαμε. Δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ, είναι παγίδα. Εκεί πάνω έχει ένα παράθυρο. Θα μας πας. Θαυμάσια ιδέα, Μπάζ. Κρατήσου, Κιμ. Κρατήσου. Από χέρια και βγήκαμε. Εσύ στρίξω πάνω μου, Κιμ. Να γυρίσουμε στον Βρυτάνια. Ναι, αλλά πώς? Σκύψτε. Να, πώς θα φύγουμε, Γουόζελ? Ο Κιμ είναι πληγωμένος, δεν μπορεί να... Μπάζ! Τέλος πάντων. Βγες έξω εσύ! Η τράχη τους αντρόπισες. Θα τρέξω, τους λέω. Πρόσεχε να μην χρησιμοποιήσει το ανασύρματο. Αυτό ακριβώς κάνω εδώ, Μπάζ. Κιμ, σε λίγο φτάνουμε στο Βρυτάνια. Υπομονή. Το σκάφος έχει εντοπιστεί, προχωρούμε προς τις συντεταγμένες σου. Υπέροχα. Υπέροχα. Αυτή τη φορά με την γλιτώνουν. Μη κουνιέσαι. Ο Κιμ είναι άσχημα, να του δίνουμε. Κοίταξε πρώτα την οθόνη σου. Μοιάζει να είμαστε περικυκλωμένοι. Τρεις. Υπάρχουν τορπίλες στο σκάφος. Έχουν μείνει τρεις. Τότε μπορούμε να γλιτώσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε τις τορπίλες σαν μέσο διαφυγής. Μα αυτό είναι το σύστημα αυτοκαταστροφής. Ακριβώς. Για να ξεγελάσουμε τους Βοσκόλους θα καταστρέψουμε τον Βρυτάνια. 60 δευτερόλεπτα μας είναι αρκετά για να πυροδοτήσουμε τις τορπίλες. Αν ξεκινήσουμε την ίδια στιγμή που θα καταστραφεί το σκάφος, η έκρηξη θα καλύψει την αποχώρησή μας. Οι Βοσκόλοι θα τις περάσουν για συντρίμια του σκάφους. Χωρίς τις κεφαλές θα έχουμε περισσότερο χώρο. Μα εγώ δεν νομίζω να μπορέσω να χωρέσω αυτό το μικρό κλουβάκι. Δεν γίνεται αλλιώς. Κρίς, θα πας με τον Κιμ. Φυσικά. Ναι, για κάτσε μια στιγμή, Κρίς. Εγώ θα πάω με τον Κιμ. Τον έχω υπό την προστασία μου. Φαίνεται, Μπάς, πως ξεχνάς ότι ο Κιμ είναι πληγωμένος και εγώ τουλάχιστον είμαι μια καλή νοσοκόμα. Άσε που εσύ δεν χωράς μαζί του. Ναι, μάλλον έχεις δίκιο. Εκεί μια επίθεση. Ναι, γρήγορα, Μπάς. Καλά, μη σπρώχνεις, έτσι. Έχω ρυθμίσει σαν προορισμό μας τον πλανήτη Ράντελιξ. Εκεί βρίσκεται ένας γαλαξιακός πράκτορας που θα μας βοηθήσει. Κρίς, υπάρχει μόνο ένας αυτόματος πιλότος. Αυτός θα οδηγήσει εσένα και τον Κιμ στη βάση του πράκτορα. Εγώ με τον Μπάζ θα σας βρούμε αργότερα. Καλή τύχη. Να αυτοκαταστραφεί παρά να υποστεί την ταπείνωση της σύντας. Συγχαρητήρια, Σλιχ. Πήγαινε τώρα στο Ράντελιξ και περίμενε τις διαταγές. Είμαι σαφής. Μάθελη, οι κάτοικοι του Ράντελιξ είναι μερικά ρεμάλια που έχουν εθιστεί στο ναρκωτικό Θιονίκη. Νομίζω ότι δεν πρέπει να φασιζόμαστε. Πώς διανοείσαι να μου προτείνεις εσύ τι να κάνω? Πήγαινε στο Ράντελιξ και περίμενε διαταγές. Τίποτα άλλο. Δούλωσες, Αφέντη, θα κάνω ό,τι επιθυμείτε. Δούλωσες, δούλωσες! Ησύχασε, θα γίνεις καλά. Κιμ, σ' αγαπώ. Η φόρμουλα του αντίδοτου βρίσκεται στο φακό που έχει μεταφερθεί στο χέρι κάποιου νεαρού Κίνισον. Κίρισον. Ο Τιμ Κίρισον. Ξέρατε τον πατέρα του, έτσι δεν είναι? Ναι. Κέβιν Κίνισον. Σπουδαίος στρατιώτης. Ο Κίνισον με την νοσοκόμα Μακτουγκάλ βρίσκονται στο Βρυτάνια. Αλλά οι ανιχνευτές μας δεν μπορούν να τον εντοπίσουν. Φαίνεται πως το κατέστρεψαν οι Βοσκόνοι. Μάλιστα, χωρίς το αντίδοτο οι Βοσκόνοι υπερισχύουν. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Ο στόλος δεν είναι έτοιμος σε θέση μάχης. Αμέσως. Πλανήτης Ράντελιξ. Τώρα το αγαπημένο σας κομμάτι Get Down. Δώστε τα όλα στην πίστα, αγορά μου. Για σας φροντίζει ο Bill. Είμαι και ο πρώτος disc jockey του πλανήτη. Get Down, το σουξέ. Δεν παίζουμε κονσέρβες, δεν είμαστε ρετρό. Εδώ ακούτε τα τελευταία hit του τότε. Σαπίδια, ξανέρωτη, κουνηθείτε με τον ρυθμό. Ξεμινωθείτε, γιούχου. Εσύ, κοκκινομάλαγη κάτω. Κούλα το κορμάκι σου, παιδί μου. Get down! Είστε όλοι ποτισμένοι από χιονίτη. Και σας αρέσει, δώστε του να καταλάβει. Get down! Get down! Get down! Hey, φίλε, έλα στο κέφι, πάρε λίγο χιονίτη. Δεν το αγγίζω. Δεν θέλω να γίνω σαν εσένα σκλάβος. Δεν μας τα λες καλά. Θα είσαι από τους φίλους της γαλαξιακής περιπόλου, Σηκαπάνω! Σηκαπάνω, είπα! Δεν έχω τίποτα προσωπικό μαζί σου. Απλώς δεν σε γουστάρω. Κατάλαβες? Ναι. Ωα! Άναψε ο καυγάς! Δώσ' του! Μπούς στο πατσά! Πιάνει μέση! Πήγε! Πού μάθατε να βαράτε, διαλληλογραφίας? Σύρμα η φρουρή! Get down, 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 down! Αχ, το κεφάλι μου γυρίζει σαν σβούρα. Πάλι τη γλίτωσες, έπρεπε να σε ρίξουμε στο κάταγο γιατί άρχισες τη φασαρία. Μα δεν την άρχισα, μπήκα στο φινάλε. Έτσι λες, κι εγώ σου λέω πως είσαι προδότης. Ωραίο, αυτό μ' άρεσε. Για χαρά, κομμάρια. Αυτή η γλώσσα σου κάποια μέρα θα σε βάλει σε μπελάδες, θα δεις. Άκου φίλε, μια ζωή την έχουμε κι αν δεν την γλεντήσουμε στα βράστα. Κονογουρούνια. Νομίζω πως γύρισε ο Μπιλ. Ναι. Μα είμαι μια χαρά. Δεν έχει να πας πουθενά. Ψόφισα στην πείνα. Ήρθε κανένα πλοίο της περιπόλου? Τι το θέλεις το πλοίο εσύ? Μα πρέπει να ταξιδέψω. Πρέπει να παραδώσω το φακό, δεν μπορώ άλλο να ξαπλώνω εδώ. Προς το παρόν αυτό πρέπει να κάνεις. Πού να δεις τι έγινε στο κλαμπ, ήταν ένας τύπος στο θηρίο. Χρειάστηκαν οι φρουροί για να τον βάλουν κάτω. Θα ήταν ο Μπάς. Ναι, Μπάς τον έλεγαν. Πρέπει να τον βρω. Όχι. Θα είναι λίγο δύσκολο, τον κρατούν αιχμάλωτο στα ορυχεία του Θιονίτη. Όσοι μπήκαν εκεί έμειναν σκλάβοι για πάντα. Απ' έξω μοιάζει εύκολο να μπεις, αλλά έτσι και μπεις δεν βγαίνεις με τίποτα. Όλοι οι έξοδοι είναι παγίδες. Μα πρέπει να τον βγάλω. Θα την πατήσεις. Πολλοί προσπάθησαν μέχρι τώρα. Θα σε πήγαινα εκεί αν πίστευα ότι θα βγαινε τίποτα. Αλλά δεν ωφελεί. Ο τόπος είναι πίχτας στους φρουρούς των βοσκόνων. Ο Θιονίτης τους έχει κάνει όλους σκλάβους. Μια μέρα θα τους συντρίψω. Ναι. Ο Ράντελιξ ήταν ο ωραιότερος πλανήτης του συστήματος και έγινε σκουπιδότοπος. Κι αυτό μου τη δίνει. Μου τη δίνει. Οι βοσκόνοι τους έχουν καταντήσει όλους ναρκωμάνεις. Δεν με σταματάς. Να σε σταματήσω, εγώ ήρθα για βοήθεια. Απορώ μάλιστα πως άρχισες τόσο να ξεκινήσεις. Ναι, βέβαια. Αυτή η Κρίς που σε κράτα εξαπλωμένο. Η Κρίς? Μα εγώ νόμιζα ότι συμφωνείς μαζί της. Απλά δεν ήθελα να πω ανάμεσά σας. Έξυπνο, Έλα φορά αυτό. Άνοιξέ μας! Με ειδοποίησε ο διοικητής σου, θέλει κάτι να του πω. Εμένα δεν μου το είπε κανείς. Θα σου το πουν μετά, άνοιξε τώρα γιατί βιαζόμαστε. Ωραία, περάστε. Merci, σε γλύκας. Με χαρά σας δεχόμαστε στον πλανήτη Ράντελιξ. Συντοή αυτοκρατορία. Συγχαρητήρια. Η παραγωγή Θειονίκης ανέβη κατά 10%. Με τα διαφοσίωση στη βοσκορική αυτοκρατορία θα συντρίψουμε την αντίσταση του γαλαξία. Συντοή αυτοκρατορία. Σκεφτώ κάτι να παρασύρω τους φρουρούς. Α, εκείνη η γαλαρία οδηγεί στο υπόγειο 3. Ακολούθησέ την και πρόσεχε να μην σε πάρουν είδηση οι ανιχνευστές, Εντάξει, προσέχω. Σιγά σιγά. Πίσω γρήγορα στη δουλειά σου, αλλιώς θα τιμωρηθείς. Θα σε στείλω στο υπόγειο 3 να σπάς πέτρες. Άναψε το κέφι! Χωρέστε σε τα μωρά! Και τώρα ένα δώρο από τον Μπιλ με αγάπη! Πώς τόλμησες! Σας άρεσε! Πάρτε κι άλλο! Θα το πληρώσαμε! Αυτό ποιος θα το πάρει! Έχω δωράκια για όλους! Τώρα θα δεις εσύ! Τώρα! Κουρνοκέφαλε, η θέση είναι κάτω! Κατέβαινε! Κάτω! Κι όταν λέω κάτω, εννοώ κάτω! Σιράκι το μασκόντον, φάτε τα μούτρα σας τώρα. Πάρε κόσμε. Αντισταθείτε και μια φορά στη ζωή σας. Ξυπνήστε σκλάβοι, ξυπνήστε. Τι γίνεται εδώ? Κάτω τα χέρια. Έλα το μαζί μου, έγιναν πάλι ταραχές στο κλαμπ. Εσύ μείνε με τον αιχμάλωτο. Μάλιστα. Εσύ, σηκώ πάνω. Απαγορεύεται ξαπλά. Ωραία. Ψηλά τα χέρια αμέσως. Είσαι εντάξει, μπας. Βγάλε μου αυτό από τα πόδια. Καλώς όρισες! Ήσυχα μας, πρόσεχε! Τρέμετε τους φρουνούς, τρέμετε! Στην πάντα, φίλε! Γρήγορα να φύγουμε! Το σκούταρ! Καλή ιδέα! Πώς ξεκινάει αυτό? Πάτα το πεντάλ! Ποιο? Το δεξί! Εντάξει! Φύγαμε! Κάτι σου! Δεξιά! Εντάξει! Τώρα ο άλλος! Κοίτα, έρχονται κι άλλοι! Τι έκρηξη ήταν αυτή που άκουσα. Είδας λίχτε ένας κρατούμενος να πέτασε. Πιάστε τον αμέσως. Μάλιστα. Πήγαινε και εσύ να τον βρεις. Να τον κάνεις χέρι. Οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν. Τώρα που πάμε. Τι λες εσύ, ευθεία? Μάλλον προς τα πίσω. Πλησίασέ τον! Πλησίασέ τον! Πλησίασέ τον κι άλλο! Πιο γρήγορα μας πυροβολούν. Αφού πάτε γυρεύοντας, να φύγουμε, ο τόπος πήρε φωτιά. Σε ευχαριστώ πολύ. Παιχνιδάκι. Και τώρα που πάμε? Ό,τι ξέρεις ξέρω μας. Και γιατί δεν ρωτάς τον φακό σου να μας πει που να πάμε? Σπάστε τους αλυσίδες σας έμπερος! Licht, δεν εξόντωσες τον Λέμσμαν κίνησαν. Όχι αφεντή, αλλά δεν πρόκειται να μας ξεφύγει. Σιωπή, δεν θα ανεχθώ άδεια πειθαρχία. Εφανείς αφεντή, δεν θα μου ξεφύγει. Δεν θα προλάβεις. Όχι, μην φαίνεται σαν να σε προειδοποιεί για κάτι. Ευχαριστούμε, Χωσέ! Σαν να πετάμε με έναν άγγελο! Ωραίο το κομπλιμένο σου, Μπάς! Τι είναι αυτό! Η γαλαξιακή περίπολος εξαπολύει επίθεση στη βάση των Βοσκόνων. Χρειάζονται τη φόρμουλα που βρίσκεται στο φακό του Κιμ. Γρήγορα! Ο Μπιλ θα μας περιμένει στην άκρη του τούνελ! Hey, θέλετε να σας πάω για μια βόλτα! Ανεβείτε, τα καταφέρατε! Δεν υπήρχε περίπτωση! Τώρα το φυσάνε και δεν κρυώνει! Τους φύγαν όλοι σκλάβοι! Είστε ελεύθεροι! Όλοι σας είστε ελεύθεροι! Και τώρα ο πλανήτης μας θα ξαναγίνει πάλι όμορφος! Chris? Chris, είσαι μέσα? Η Chris έφυγε. Κάντε πέρα αυτά τα φωτιστικά εφέ που φέρονται ύποπτα. Λέμσμαν Κίνισον, έχω ένα μήνυμα για σένα. Τι? Η Chris. Αν θέλεις να τη δεις, μπες μέσα στην ακτίνα. Πρόσεχε, Κιμ, θα σκοτωθείς. Κιμ, μην έρχεσαι. Έχεις μία αποστολή. Σωστά. Η φόρμουλα πρέπει να φτάσει στο αρχηγείο. Πιο πολύ αξίζει η ζωή της Chris. Πρέπει να πάω να τη βρω. Όχι, μη. Περίμενε. Έρχομαι μαζί σου! Κιμ! Την αγαπάει, την αγαπάει, τρέχει να τη βρει! Σας ομιλεί ο Χέλμουθ, ο κυρίαρχος του Τέλγων. Ακούστε τις διαταγές μου. Η γαλαξιακή περίπολος έχει φτάσει. Ετοιμάζεται μια μαζική επίθεση στη βάση των Βοσκόνων. Όλα τα πολεμικά πλοία να παραταχθούν σε θέση μάχης. Κοιτά, δώστε μου το στίγμα του Κίνισον. Ο Κίνισον έχει συλληφθεί. Να ακυρώσουμε την επίθεση. Όχι. Κρίς. Χέλμουθ, εμφανίσου. Ήξερα ότι θα αρχώσουν, Λένσμαν. Έλα, Κρίς, εδώ είμαι. Κρίς! Κρίς! Γιάλμους, άφησέ την! Τι αδύναμα πλάσματα που είστε οι γύλοι. Νόμιζα πως οι αρισιανοί θα διάλεγαν δυνατότερους για Λένσμαν. Κοίταξε τώρα τι θα πει η δύναμη. Ήταν όνειρο. Βλέπεις ότι μπορώ να ελέγξω το μυαλό σου. Δώστε μου τώρα το φακό. Ποτέ. Πολύ καλά. πιστεύεις ότι μπορείς να μου αντισταθείς, παραδώσου και θα σου χαρίσω τη ζωή. Κοίταξε, η γαλαξιακή περίπολος έχει ήδη χτυπηθεί από την πανίσχυρη χημική μας ακτίνα. Όχι, είναι ψέματα! Είναι γι' αυτό παρέστηση! Μαθαίνεις γρήγορα, Λένσμαν, ωστόσο αυτό που βλέπεις δυστυχώς δεν είναι παρέστηση. Αν όμως μου παραδώσεις το φακό, θα σταματήσω την επίθεση. Η δύναμη του φακού δεν θα γίνει ποτέ δική σου, τουλάχιστον όσο ζω εγώ. Πώς τολμάς τέτοια απερισκεψία? Νομίζεις ότι θα με πληγώσεις? Άφησέ μου, θα σε σκοτώσει! Σκασμός! Κρίς! Κουράστηκα να περιμένω την απάντησή σου, Λένσμαν. Θα υποχωρήσεις ή θα καταστραφείς? Πολύ καλά. Δυνατός, αλλά όχι όσο θα έπρεπε. Πολύ εντυπωσιακό. Αντίο, Λένσμαν. Ανάφερε μας, τι συμβαίνει? Δεν μπορώ να καταλάβω, τα όργανα μου τρελάθηκαν. Δεν το πιστεύω, μα αυτό είναι ανέλπιστο. Κοιτάξτε, ο Λένσμαν μεταδίδει τη φόρμουλα. Τι, ο Κίνησον Σι. Τι να κάνω τη φόρμουλα, αρχηγέ? Γράψτε την, ενεργοποίησε την ασπίδα. Ο φακός είναι παντοδύναμος. Να ειδοποιήσουμε τα πολεμικά σκάφη. Διάταξε επίθεση. Ήρθε η ώρα. Λειτουργήσε. Ο Χέλμουθ έφυγε. Απαλλαγήκαμε από την παρουσία του. Κρίς! Κρίς! Κρίς, είσαι καλά? Κρίς! Μίλα μου, Κρίς! Κρίς! No. Νόμιζες ότι θα άφηνα τον εαυτό μου να νικηθεί από το φαγό σου? Μαχητικά 1 έως 7. Επίθεση στα πολεμικά των βοσκόνων. Η γαλαξιακή περίπολος στο φρούριο του Χέλμουθ. Πρέπει να φύγουμε από εδώ. Ρούζελ, η κρίση είναι εκεί κάτω. Τώρα έχω να κάνω με δύο Λένσμαν. Κρίς, υπομονή! Όπλα μου δεν τον επηρεάζουν. Αρχηγός τους μήνους προς κόκκινο βέλος. Ακολούθησέ με, θα χτυπήσουμε στη ρίζα του κακού. Σ' ακολουθώ, αργιέ. Το φρούριο αρχίζει να υποχωρεί. Πήγαινε κατευθείαν στον Χέλμουθ. Έχω μια καλή ιδέα. Εμπρός. Έχεις κι άλλες καλές ιδέες? Ναι, έχω. Αλλά πρέπει να συγκεντρωθώ. Το ξέρω ότι μπορώ να τον νικήσω, Βόζελ. Εγώ είμαι. Να φύγουμε γρήγορα. Είστε εντάξει? Για χαρά! Zito! Zito! Μπράβο σε όλους μας. Η νίκη μας ήταν θεαματική. Οφείλουμε στον Κιμ Κίνισον και στη δύναμη του φακού. Τώρα το σύμπαν θα γαληνεύσει. Πιλότος, πάμε για τη γη. Κιμ, κάνεις σαν μωρό παιδί. Σαν μωρό παιδί. Ο Κιμ από σήμερα είναι άντρας. Ο Μπες έχει δίκιο. Απέδειξε πως είναι γενναίος και άξιος να λέγεται Λένσμαν. Έχει κι άλλο ένα μυστικό. Είναι τρελός για σένα, Κρίς. Έτσι δεν είναι? Μου φαίνεται. Ηλίου φαϊνότερο. Λοιπόν, σ' αγαπώ. Ναι, κι εγώ. Ακούστηκαν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί: Γιώργος Μάζης, Τάσος Μασμανίδης, Αργύρης Παυλίδης, Σοφοκλής Πέπας, Κατερίνα Πετούση. Μετάφραση Νίκος Χατζόπουλος. Τεχνική επεξεργασία Αριστίδης Τσιρίκος. Σκηνοθετική επιμέλεια προσαρμογή κειμένων Νίκος Πόγκας. Η μεταγλώτηση έγινε στο στούντιο 87.